Πάμε να κλείσουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με το Εθνικό Πάρκο της Σαμαριάς και μία έρευνα από το ΜΑΕΧ και το Πολυτεχνείο Κρήτη. Σωστά, Εύη? Ακριβώς. Θα δούμε δηλαδή στοιχεία, αριθμούς, ποσοστά, τα οποία θα μας εντυπωσιάσουν, γιατί αποτυπώνουν ακριβώς αυτό το κομμάτι της Κρήτης που αγαπά πάρα πολλοί κόσμος, που θέλει να επισκέπτεται και φαίνεται ότι το στηρίζει. Θα δούμε λοιπόν σε πρώτη φάση τον αριθμό των επισκεπτών σε μία πενταετία από το 18 μέχρι και το 22. Βγάζουμε το 20 και το 21 χρονιές πανδημία. Δηλαδή, τι βλέπουμε? Ότι 18, 19 και 20 ακολουθείται μία ανωδική τροχιά στις επισκέψεις. Με κορυφή λοιπόν και ρεκόρ το 2022 με 168.593 επισκέπτες. Στην επόμενη κάρτα, αυτό που θα δούμε και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα ποσοστά αυτά και τα αποτελέσματα είναι σημαντικά, γιατί μας αποτυπώνουν σε αριθμούς, αυτό που λέμε και αναφέρουμε για το πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός και η κάθε περιοχή ότι έχει κάτι το ξεχωριστό να δώσει. Αξιολόγηση λοιπόν της επίσκεψης. Σε αυτή την περίπτωση, οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις έχουν να κάνουν με τις υποδομές, με τη συμβολή των συνοδών ξεναγών, με το σύστημα κατανομής ανακυκλώσιμων υλικών, με τη σήμανση, με την ασφάλεια, με το διαθέσιμο χρόνο, με το τοπίο, με την παρουσία και την εξυπηρέτηση από τους υπαλλήλους, με τις διαθέσιμες πληροφορίες, με τις τοπικές επιχειρήσεις, τους χώρους ανάπαυσης, το συνολικό κόστος, αλλά και τη συνολική αξιολόγηση. Η συνολική αξιολόγηση με άριστα το 4,5 φαίνεται ότι είναι στο 4,23, ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι όλα αυτά τα οποία αναφέραμε, μία δηλαδή συνολική εμπειρία που θα έχει κάποιος ο οποίος θα επισκεφτεί το Εθνικό Πάρκο της Σαμαριάς, βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Δεν ξέρω αν έχουμε ακόμα μία κάρτα να παρουσιάσουμε. Ωραία. Κρατάμε αυτά τα δύο ακριβώς γιατί είναι σημαντικό από τη μία να έχουμε τους επισκέπτες, το πλήθος δηλαδή όλων εκείνων που βρέθηκαν. Και από την άλλη και το προφίλ τους, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Δηλαδή ποιοι έρχονται, ποιοι επισκέπτονται. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Φακοτάκη, ερευνητή στο ΜΑΕΧ. Την καλησπέρα μας, κύριε Φακοτάκη, πώς είστε? Καλησπέρα, μια χαρά εσείς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Αναφορικά με το βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει, ή μάλλον που θα εστιάζατε εσείς μέσα από τα δεδομένα τα οποία προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιήσατε. Το νούμερο ένα ποιο είναι? Βασικά το σημαντικότερο που βλέπουμε για άλλη μια χρονιά είναι ότι οι επισκέπτες σε γενικές γραμμές μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι. Δηλαδή δεν έχουμε καμία παράμετρο που να βλέπουμε ιδιαίτερα παράπονα σε σχέση με το χώρο. Όπως είπατε και εσείς φέτος, που τέλος πάντων μετά τις δύο χρονιές της πανδημίας ο τουρισμός λειτουργήσε πιο ελεύθερα, είδαμε έκρηξη των επισκεπτών, δηλαδή υψηλό 16 χρόνων αν δεν κάνω λάθος. Και τα προηγούμενα χρόνια πριν την πανδημία βλέπαμε μια αυξητική τάση, απλά εκεί λίγο το 20 και το 21 με τους περιορισμούς, όπως συνεπόμενο είχαμε λιγότερους επισκέπτες. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους επισκέπτες να δουν εναλλακτικές διαδρομές πέρα από το κύριο μονοπάτι. Και αυτό το σημειώνουμε κάθε χρονιά, αλλά φέτος είναι ακόμα μεγαλύτερη η πιθανότητα και το ενδιαφέρον τους να επισκεφθούν εναλλακτικές διαδρομές, εφόσον αυτές ήταν διαθέσιμες βέβαια. Κάποιες διαδρομές υπάρχουν άλλες στα Λευκά Όρη, απλά μέσα στον πυρήνα είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα για λόγους προστασίας. Το σημαντικό, κύριε Φακοτάκη. Αλλά υπάρχει το ενδιαφέρον τέλος πάντων. Και το σημαντικό είναι ότι πλέον βλέπουμε και ανθρώπους, είτε ντόπιους είτε τουρίστες, οι οποίοι δεν είχαν έρθει τόσο πολύ σε επαφή με τη φύση, με αυτό που λέμε περιπατητικές διαδρομές, με όλες αυτές τις ανέσεις και τις ευκολίες που ξέρουν ότι θα συναντήσουν στον δρόμο τους, ερχόμενοι δηλαδή στο Εθνικό Πάρκο, ότι γίνεται αυτή η εμπειρία ακόμα πιο καλή και προσιτή για τους ίδιους. Ναι, σωστά. Υπάρχει γενικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το τοπίο που βλέπουν μέσα στο πάρκο και οι προσδοκίες τους φαίνεται να μην απογοητεύονται καθόλου. Το αντίθετο, θα έλεγα. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με το προφίλ, το προφίλ των επισκεπτών, εκεί θέλω να εστιάσουμε, κύριε Φακοτάκη, το βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει ποιο είναι?
Βασικά, ένα βασικό συμπέρασμα για τους επισκέπτες είναι ότι υπάρχει μια μερίδα των επισκεπτών, γύρω στο 20%, 21%, που δηλώνουν ότι η ύπαρξη του πάρκου τους επηρέασε πολύ καθοριστικά για να επιλέξουν τα Χανιά και την Κρήτη για τις διακοπές τους. Που αυτό σημαίνει ότι αν δεν έβρισκαν αυτό το πάρκο, ενδεχομένως να επέλεγαν μια άλλη περιοχή για να πάνε διακοπές. Αυτό έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις για την τοπική οικονομία, γιατί ο επισκέπτης που έρχεται τέλος πάντων εδώ και πάει στο Φαράγγι, δεν μένει μόνο εκεί. Μπορεί να κάτσει μία εβδομάδα, μπορεί να κάτσει και δύο εβδομάδες στην Κρήτη. Και βλέπει και πολλά διάφορα άλλα μέρη. Μένει σε ξενοδοχεία, τρώει σε εστιατόρια. Δηλαδή, για την οικονομία αυτό είναι συμβάλλει σημαντικά. Υπάρχει και ένα υποθετικό σενάριο. Αν αυξανόταν η τιμή στο εισιτήριο, τι θα έπραταν οι επισκέπτες μας? Επειδή γενικά το εισιτήριο του πάρκου δεν είναι υψηλό, είναι 5 ευρώ. Που συγκριτικά και με το κόστος της επίσκεψης, αυτό είναι δηλαδή τα μέσα μεταφοράς που χρειάζονται, αυτό είναι πολύ χαμηλό. Βλέπουμε γενικά όλες τις χρονιές και βλέπουμε και φέτος ότι οι περισσότεροι επισκέπτες είναι διατεθειμένοι να πλήρωναν και πολύ υψηλότερο εισιτήριο για να μπουν στο πάρκο, που σημαίνει ότι αξιολογούν αυτό που κερδίζουν από την επίσκεψή τους ως πολύ υψηλότερο, τέλος πάντων, από τα 5 ευρώ που πληρώνουν τώρα. Και βέβαια, ο πιο δημοφιλής τρόπος για μετάβαση στο πάρκο ποιος είναι? Αναγκαστικά, αλλά τέλος πάντων, λόγω της φύσης της περιοχής που μπαίνουν τέλος πάντων από το Ξυλόσκαλο στον Ομαλό, βγαίνουν στην Αγία Ρουμέλη που δεν έχει δρόμο και μετά πρέπει να πάρουν καράβι. Όπως καταλαβαίνετε, το να πάνε με αυτοκίνητο δεν είναι πολύ πρακτικό. Οπότε συνήθως χρησιμοποιούν είτε κάποιο λεωφορείο του τουριστικού πρακτορείου με τις εκδρομές και τα πακέτα που προσφέρουν τα τουριστικά πρακτορεία, είτε λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Μάλιστα. Που υπάρχουν γραμμές για το Φαράγγι. Τι να ευχηθούμε? Να ευχηθούμε να όσοι έρχονται και επισκέπτονται το χώρο να τον σεβαστούν. Ένα στολίδι, ναι, για όλη την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα. Του χρόνου η χρονιά η τουριστική το πιο πιθανό να είναι καλύτερη στο κομμάτι των αφίξεων από το 2022. Το ελπίζουμε όλοι αυτό. Οι προσδοκίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες και περιμένουμε πώς και πώς την επόμενη έρευνα. Δεν θα σας απογοητεύσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Φακοτάκη.